Θα συνεχίσουμε με συζήτηση, κυρίε και κύριοι. Έχουμε εδώ στο στούντιο σήμερα την Αντιπεριφερειάρχη Ορεινή Δασική Πολιτική και Κοινοτροφία, την κυρία Καλατζή. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ε, σε σε έναν, για την Να είστε καλά. Σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα έχετε αρμοδιότητε. Στην εκτινοτροφία που βάλετε, γιατί η ακρίβεια και το υψηλό κόστο των ζωοτροφών έχουν φέρει σε απόγνωση του συνοτρόφου μα. Έτσι δεν είναι, κυρία Καλατζή. Είναι γεγονό ότι είναι ευαίσθητο τομέα και ειδικά τον τελευταίο καιρό με όλες αυτές τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά και την ενέργεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία mm. έχει φανεί πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας για την εξασφάλιση της διατροφής μας και για το ενδεχόμενο και δεν το εύχομαι σε καμία περίπτωση ε, του επιστηστικού ενδεχομένου για την επιστηστική κρίση. Έτσι ακριβώς. Ε, και, και, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όλη αυτή η ακρίβεια οδηγεί του παραγωγού αρκετέ φορέ να μειώνουν ακόμη και τα κοπάδια του, έτσι, ακόμη και τα ζώα. Και όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι ένα φαύλο κύκλο. Είναι... Θα έχουμε έλλειψη ε, ε... και προϊόντων και αύξηση τιμών. Είναι γεγονό ότι το κόστο παραγωγή έχει ανεβεί πάρα πολύ. Ε, με αποτέλεσμα πάρα πολύ κτηνοτρόφοι, μικροί κυρίω βέβαια στην πρώτη φάση, ε. δεν μπορούν να συντηρήσουν το ζωικό τους κεφάλι με αποτέλεσμα να το, το ξεπουλάνε και θα έχουμε πάρα πολύ εμείωση στην κτηνοτροφία μας mm -hmm. και ειδικά σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές, στην ε, εκτατική κτηνοτροφία, σε ανθρώπους που ε, και θα ερημώσει η είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχαν ήδη προβλήματα μέχρι τώρα ε, στην ύπεθρο που είχε μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός σε και ορινές περιοχές, mm -hmm. Τώρα με αυτό το πρόβλημα δυστυχώ τα πράγματα διαφαίνονται δραματικά. Και η Περιφέρεια Στερεάς το είδε αρκετά πριν στην δική μας περιφέρεια, έτσι. Ε, Ξεκίνησε ε, από την Εύβοια, από τη ε, μεγάλη καταστροφή και το υπέροχε και πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι κοινοτρόφοι. η Περιφέρεια Στερεάς το βιώνει νωρίτερα από όλου του άλλου με, με τη μεγάλη ζημιά λόγω των πυρκαγιών στην Εύω ναι. και απώλεια ζωικού κεφαλαίου και, και απώλεια βοσκοτόπων με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ το έντονο το πρόβλημα στη Βόρεια Εύβοια πρόβλημα σε βοσκοτόπους και σε ζωοτροφές. Mm -hmm. Η περιφέρεια έχει βοηθήσει και οικονομικά για την εξέβριση ζωοτροφών όπως και ιδιώτε υπήρξαν χορηγοί μέχρι τώρα. Έχει βγάλει ένα μεγάλο διαγωνισμό με χρηματοδότηση του Υπουργείου με 2.300.000 ευρώ. Για αγορά ζωοτροφέ. Προχωρά τώρα αυτό εξαιρίξει... ο διαγωνισμό, γιατί δ... έχει σταματήσει κάποια στιγμή. Προχωρά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, διότι έχουν... έχει μπει και στη μέση και οι ανατιμήσει των ζωοτροφών. Έτσι, έχουμε υπάρχει... νέα δεδομένα. Είναι νέα δεδομένα, δυστυχώ. Άρα οι, οι άνθρωποι ότι... εκεί έχουν τρομερό ναι. πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπήρχε κάποια παράτηση, ναι. τώρα έδωσε μια έκτακτη ενίσχυση το Υπουργείο για να καλυφθεί ένα μικρό διάστημα. Ε, για ζωοτροφέ, στο ζωικό κεφάλι τη Βόρεια Σέβεα. Και βλέπουμε, έχει θεό, κάπω θα τα αντιμετωπίσουμε, πιστεύω. Γενικότερα, πάντω η περιφέρεια δεν έχει και πολλέ δυνατότητε για να στηρίξει την κτηνοτροφία. Ε, οι δυνατότητε είναι συνεργασία <laughs> η περιφέρεια και γι' αυτό και εγώ σε συναντήσει με το Υπουργείο, όπω και ο Περιφερειά και όλοι μα, ναι. ε, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου προ τα αρμόδια Υπουργεία για να βρούμε κάποιες λύσεις και χρηματοδοτικές και κάποια κίνητρα ε, στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στην κτηνοτροφία αλλά και στη γεωργία. Είναι σημαντική η τομή και επιστρέφουμε. Ανάκη. Αυτή τη στιγμή να στηριχθεί περισσότερο από ποτέ. Γυρνάμε... ο πρωτογενή τομέα ναι, πρωτογενής... και η κοινοτροφία στη χώρα μα. Με έτσι? λίγο βίαιο τρόπο τώρα είδαμε πόσο σημαντικό ναι. είναι ο πρωτογενή τομέα mm -hmm. και πόσο τον είχαμε υποτιμήσει και τον είχαμε υποβαθμίσει σε ένα, σε ένα βαθμό και βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο. Ε, για την επιβίωσή μας και τη διατροφή μας. Ακριβώς. Ε, και οι κτηνοτρόφοι βεβαίω έχουν διάφορες απειλές. Και ο λύκος χτυπά και ε, στην περιφέρεια. Δεν φτάνουν όλα <laughs> τα υπόλοιπα. Έχουν και αυτό. Είναι γεγονός, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ναι. που αντιμετωπίζει η εκτατική κτηνοτροφία κυρίως σε ορεινές περιοχές αλλά και σε παιδινές είναι το πρόβλημα με το λύκο. Έχει πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ, έχει μεγαλώσει πολύ ο πληθυσμό του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Και εγώ θα σας έλεγα πραγματικά από έρευνα που έκανα, σε όλους τους κτηνοτρόφους δεν βρήκα ούτε έναν κτηνοτρόφο που ασκεί ελεύθερη κτηνοτροφία από την Άνοιξη και μετά, ε. να μην έχει απώλειες. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο, το, Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το ΥΠΕΝ. Έχουμε στείλει και επιστολές. Είχα και προσωπική επαφή με τον κύριο μερά για αυτό το θέμα. Είναι όμως ένα είδος το οποίο είναι αυστηρά προστατευόμενο ο λύκος και θεωρούν και ότι είναι και, και δεν οικολογικά μπορεί να και εύκολα, έτσι, δεν ωφέλιμο. Είναι. Ναι, ο, η επίθεση η επιδρομή, η ε, σοκοπά. Πολλέ φορέ δεν βρίσκουν ε. ούτε το σκουλαρίκι ούτε το Α, αυτή του ζώου για mm -hmm. να αυτό. Είχαμε μια επαφή και είπαμε να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τι απώλειε, ε. όπω και με τον Ελγα, να επιδοτείται από το πρώτο ζώο η απώλεια, δηλαδή να την επιδοτεί ο Ελγα. Και επίση και η προμήθεια ε, σκύλων εκπαιδευμένων πειμενικών μέσω του Υπουργείου Επιδοτούμενων και το... Και του Αρκτούρου, mm -hmm. ω κάποια μέτρα έτσι λίγο αντισταθμιστικά να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και λίγο στου δασικού χάρτε, γιατί έχουμε μία εξέλιξη τι τελευταίε ώρε με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντο και προβλέπει παράταση τη προθεσμία τη υποβολή αντιρρήσεων, mm -hmm. ε, ε, είναι... αφορά σε δασικού χάρτε που αναρτήθηκαν ναι. μέσα στο 2021. Ναι, ναι. Είναι γεγονό ότι έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτε σε όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. Ε, έχουν ε, διορθωθεί τα πρόδειλα ασφάλματα όπως τα λέμε και είμαστε στη διαδικασία ακόμα των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. Ε, δόθηκε μία παράταση από ό,τι ξέρω, γιατί είναι πολύ πρόσφατα, νομίζω ότι χθε ψηφίστηκε, ναι. ε, για δύο Της μήνες σε όλη την Ελλάδα οριζόντια. Γιατί έλυγε σε διάφορα ε, ανάλογα την περιοχή ε, είχε διαφορετική ημερομηνία λήξη. Ε, ναι. οι Τώρα πήγαν νομίζω μέχρι τέλο Μαου και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν χωράει άλλη παράταση στου δασικού χάρτε. Mm -hmm. ε, ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολή αντίρρηση, ε, Όσοι αμφισβητούν το χαρακτήρα mm -hmm. τη έκταση τη ιδιοκτησία του, mm -hmm. Όλοι ακόμα και φορεί έχουν δικαίωμα και υπηρεσίε αντιρρήσεων. Ε, βέβαια, είναι μια διαδικασία που θέλει και τοπογραφικό. Οπότε γι' αυτό δίνεται και μία παράταση για να είναι σωστή διαδικασία. Και σε αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα ε, ο χαρακτήρας ε, της έκτασης μπορεί να αλλάξει μετά από τις αντιρρήσεις και σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τέλεση Οπότε οι αντιρρήσει είναι απαραίτητε σε ορισμένε περιπτώσει για να μην τέλεση ο δασικό χαρακτήρα και για να διαμορφωθεί η τελική εικόνα. Μάλιστα, κάποιε άλλε αλλαγέ έχουμε όσον αφορά στου αγρού. Ε, μέσα στο πλαίσιο, βέβαια, mm. στα των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι πολίτε, κάποιε ιδιοκτησίε ήταν και οι δασοθέντε αγροί. Αυτή, για αυτούς ε, ψηφίστηκε ο νομος 4915 49-15 του 22 τώρα δηλαδή πριν λίγο καιρό και το άρθρο 93 αναφέρεται στους δασοθέντες αγρούς. Είναι αγροί οι οποίοι είχαν ε, αγροτικό χαρακτήρα το 1945. Αν δεν είναι εμφανής ο χαρακτήρα της αεροφωτογραφίας του 1945 θα κοιτάζουν, κοιτάζουμε τις αεροφωτογραφίες του 1960. Και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις που ήταν αγροτικές αυτές οι εκτάσεις, στην πορεία, έτσι άλλαξε η μορφή τους, έγιναν δασικές εκτάσεις σε κάποιες περιπτώσεις δάση και επανέρχονται ε, στους ιδιοκτήτες τους με την αγροτική μορφή εφόσον είπαμε ήταν, είχαν τις συγκεκριμένες χρονολογίες. Είναι πιο εύκολο στις εκτάσεις οι οποίες έχουν δασικό χαρακτήρα θα αποδίδονται με τον αγροτικό χαρακτήρα και θα πάβουν να ισχύουν οι δασικές διατάξεις ε, θα αποδίδονται στους ιδιοκτήτες τους για καλλιέργεια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση ναι. στη δε περίπτωση που ήταν α, α, από επιτροπές θα ε, φανούν ότι ήταν δάση, ότι σήμερα μάλλον αυτές οι περιοχές που ήταν αγροτικές και έχουν γίνει δάση σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται ε, τίτλη ιδιοκτησία για να αποδειχθεί η ιδιοκτησία και θα μπορεί να αλλάξει η μορφή της όσον αφορά μόνο για γεωργική ή δεντροκομική εκμετάλλευση και μέχρι 30 στρέμματα μπορεί να γίνει η εκχέρσωση για αυτόν τον σκοπό. Είναι πολύ σημαντική η διάταξη αυτή γιατί σημαντικη διαταξη πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις που ταλαιπωρούσαν οι ε, ιδιοκτήτες τέτοιων ε, ...αγροτεμαχίων εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει δοθεί λύση. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και πιστεύω ότι θα επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ωραία. Κύριε Καλουσίνη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να προσθέσω κάτι ναι, ότι επίσης είναι σημαντικό ε, για την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, να πούμε με κάτι. Ότι... <laughs> το πρόβλημα, το μόνιμο. Ναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Ε, ότι προγραμματίζονται προσλήψεις... Ε, ήδη έχουν δεσμευτεί από το υπολογισμό τα χρήματα για 400 δασολόγους και δασοπόνους ναι. ε, και πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι σου βγει αυτή η προκήρυξη και θα γίνουν και πολλές προσλήψεις μέσα από τα κενοφελή προγράμματα του ΑΕΔ. Ωραία. Είναι σημαντικό και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας Να είστε καλά. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.